Λέω καλά, κυρία Αγγέλου. Πατέρα, ζήσε. Α, ναι, πώς, βέβαια. Πολύ ωραία τα λέτε. Συμφωνώ κι εγώ. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ, να γνωριστούμε. Αν και εδώ που τα λέμε, αυτοί θα ζήσουν μαζί, αυτοί ας προσέξουν. Πάντως, πρέπει να ξέρετε ότι, όχι γιατί είναι γιος μου, ο Λάκης είναι λαμπρόπαιδι. Όλοι τον αγαπούν. Και οι συνάδελφοί του στην τράπεζα και ο διευθυντής, όλοι. Φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Α, είναι ήσυχος, σεμενός. Και όχι τώρα που μεγάλωσε, από μικρός. Ένα πατέρα τώρα, τι ενδιαφέρον. Όχι, θα τα πω όλα. Που λέτε, από μικρό στο σχολείο τον αγαπούσαν όλοι. Αφού όταν πήγαινα οι δάσκαλοι μου λέγανε, τέτοιο παιδί, τι να σας πούμε κύριε Νικολαίδη. Νικολαίδη, τι Νικολαίδη, Αγγέλου θέλετε να πείτε. Ξέρετε, ο πατέρας μου λέγεται Αγγέλου από τον πρώτο του γάμο, μετά ξαναπαντρεύτηκε και... Ναι, αλλά ο άντρας δεν αλλάζει όνομα, Ναι, αλλάζει όμως η γυναίκα. Καλώς ήρθατε. Να σας συστήσω. Κύριος Εξαρχόπουλος, κύριος Νικολαίδης. Α, έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για εσάς, κύριε Εξαρχόπουλε. Υπερβολές. Α, καθόλου. Ο κύριος διευθυντής σας αναφέρει διαρκώς σαν παράδειγμα προς μίμηση. Καλώς ήρθατε. Να σας συστήσω. Ο κύριος Αθανασίου, από τους καλύτερους υπαλλήλους μας. Κύριε Εξαρχόπουλε, ο κύριος Αθανασίου. Περάστε. Καπούτ. Io voglio Monsieur Εξαρχόπουλο. Monsieur Εξαρχόπουλο, σε πάζει εσύ. Ρε τι πάθαμε, δεν μου λες χρυσέ μου την ελληνική, δεν τη συνηθίζετε εδώ πέρα. Α, είστε Ελληνής. Ε, τι θες να με Κογκολέζα, τάμε. Με συγχωρείτε, αλλά το ξενοδοχείο μας έχει διεθνή πελατεία. Με ρωτήσατε κάτι για τον κύριο Εξαρχόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ μένει, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή βγήκε έξω. Α, έτσι, ε. Λοιπόν, άκου να δεις, σε παρακαλώ, άμα θα έρθει να του πεις ότι τον ζήτησε το σοφάκι. Το σοφάκι ξέρει αυτός από του ψηρή κάτω, όταν είμαστε μικρά. Είναι μεγάλη ανάγκη, θέλω να τον δω οπωσδήποτε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, χρυσέ μου, μην το ξεχάσεις, ε. Μείνετε ήσυχοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα έρθω το βράδυ. Α, δεν μου λες, σε παρακαλώ, πώς είναι, μεγάλωσε. Αρκετά. Είδες, παιδί μου, από μικρός αυτός φαινόταν ότι θα μεγαλώσει. Γιατί εγώ να τον δω χρόνια από τότε που φύγαμε από το σπίτι, που πέθανε ο πατέρας του, τέλος πάντων. Α, δεν μου λες κάτι. Πώς είναι, όμορφος. Συμπαθής. Ορίστε, μωρή, και όμορφος. Δόξα σου, Θεός, άνοιξε τύχη μου. Πάμε. Χαίρετε. Πολύ δύσκολο να βρει κανείς σήμερα ένα τέτοιο κορίτσι. Και ούτε παρέες, ούτε γλέντια, ούτε σουρταφέρτα με νεαρούς. Και προφαντός όπου πήγαινε πάντα παρέα και ο αδελφός της. Δηλαδή. Κανένα κινηματογράφο, κανένα ζαχροπλαστείο, καμιά εκδρομούλα. Αυτά. Σας αρέσουν οι εκδρομές? Ω, είμαστε ριβάτες. Θαυμάσια. Ξέρετε, είμαι κι εγώ ριβάτης. Πού ανεβήκατε, Δεσποινής? Παρνασσό, Γιώνα. Πολύ ωραίο μας, Γιώνα, μας άρεσε πάρα πολύ. Λυκαβιτό, Τουρκοβούνια. Άντε, εγώ να πηγαίνω. Εγώ, πέστε τα εσείς. Πού πας, Λάκη, παιδί μου, κάθισε παρακαλώ. Δεν μπορώ, Μα κάθισε, παιδάκι μου. Κάθισε, είπα. Λάκη. Λοιπόν, κύριε Κώστα μου, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, τη Ράνα την έχουμε αναθρέψει σύμφωνα με τις δικές μας αρχές. Η Ράνα μας δεν είχε φλιάρτια ιδίες σαν κάτι σουρλουλούδες της σημερινής εποχής. Η Ράνα έναν άντρα μονάχα θα αγαπήσει. Αυτόν που θα παντρευτεί. Ποιος είναι αυτός ο βιαστικός? Παναδώ, ε. Κάθισε κάτω, θα ανοίξω εγώ. Σε παταλίου. Με κατέστρεψες, χρυσό μου. Πώς περπατάς έτσι σαν τζολιά της ανακτορικής φρουράς? Δεν πώς θα περπατήσεις λίγο πιο γυναικεία? Πιο γυναικεία? Τι γυναικεία? Πώς δηλαδή, ε? Γυναικεία, πώς το λένε. Θες να σου δείξω εγώ? Εσύ, πώς είσαι άντρας, μωρέ. Είναι άντρας, είναι, αλλά δεν είναι πια και από τους πολύ φανατικούς. Έτσι και εδώ πέρα. Ανθά, πρόσεξέ με. Κατάλαβες?